την περίπτωση του Δημήτρη Θεοδωρακάκου ισχύει το ρητό. Μια φορά αθλητής, για πάντα αθλητής. Δημήτρη, ψάχνοντας λίγα πράγματα και ρωτώντας για σένα, ανακάλυψα ότι έχεις ξεκινήσει από την Κοπηλασία. Έχεις πάει στο μαραθώνιο, έχεις κάνει ορεινό τρέξιμο, έχεις κάνει ανώμαλο δρόμο. Αν σου ζητούσα να παρουσιάσεις τον εαυτό σου, τι θα μου έλεγες? Απλά ότι είμαι αθλητής και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Το τρέξιμο είναι το ίδιο, έτσι. Είτε κάνουμε μαραθώνιο, είτε κάνουμε στο δρόμο, είτε κάνουμε βουνό. Διαφέρουν λίγο κάποια πράγματα όσον αφορά και την προπόνηση αλλά και όλη τη φιλοσοφία γύρω από αυτό. Αλλά ουσιαστικά είναι η ίδια δραστηριότητα. Αν αγαπάς τη φύση, κάνεις και ορεινό τρέξιμο. Εσύ η προπόνησή σου που κάνεις κυρίως? Ανάλογα το τι έχει το πρόγραμμα, θα γίνει ή στον Εθνικό Κήπο ή σε κάποιο άλλο ανάλογο πάρκο. Και μετά είσαι στο Ολυμπιακό Στάδιο για τις πιο γρήγορες προπονήσεις που θέλουμε να γίνουν στο Στίβο. Ή σε κάποιες επίπεδες διαδρομές στην άσφαλτο, στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ ή στην παραλιακή. Και όταν μιλάμε για βουνό, βέβαια, οπουδήποτε, στον Ημιτό, στην Πάρνηθα, εκτός Αθηνών, στον Όλυμπο, στο Ζαγόρι που είναι και το αγαπημένο μου μέρος. Ποια είναι λοιπόν η ομορφιά του βουνού? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, συναντάς φύση, ιστορία, παράδοση. Όλα αυτά, βέβαια. Και τα έχουμε πλούσια στην Ελλάδα, απλά τα έχουμε ξεχάσει, έτσι. Βασικά η μεγάλη του διαφοροποίηση σε σχέση με τον δρόμο είναι ότι μιλάμε για τον αυθεντικότερο, αν το καλοσκεφτεί κανείς, τρόπο άθλησης και κίνησης. Δεν είναι τυποποιημένο δηλαδή το τρέξιμο στο βουνό, γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις σε αθροέδαφος, σε εντελώς συχνές μάλλον εναλλαγές στη σταθερότητά του. Το επηρεάζουν πολύ οι κλιματολογικές συνθήκες, δηλαδή αν έχει λάσπη, αν έβρεξε, αν χιόνισε, αν έχει πάγο. Και όλα αυτά αναγκάζουν το σώμα να προσαρμόζεται και ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το τυποποιημένο και τους κανόνες που πρέπει να υπακούμε στο τρέξιμο δρόμο. Τι είναι αυτό που σου αρέσει στο ορεινό τρέξιμο? Το παιχνίδι αυτό ακριβώς με το σώμα και τις αισθήσεις. Μ' αρέσει επίσης η συνεχής εναλλαγή στην ένταση, που δεν είναι πάντα ανάλογη της ταχύτητας κίνησης. Δηλαδή, ουσιαστικά στο τρέξιμο δρόμου η ένταση με την ταχύτητα πάνε μαζί. Όσο αυξάνεται το ένα, αυξάνεται και το άλλο. Στο βουνό όμως, ανάλογα με την κλίση, δηλαδή σε πολύ ανηφόρα, μπορείς να κινείσαι με πάρα πολύ χαμηλή ταχύτητα, αλλά με πάρα πολύ υψηλή ένταση. Μετάνιωσες που σταμάτησες την Κοπηλασία? Καθόλου. Μετάνιωσα που δεν είχα σταματήσει νωρίτερα. Όχι ότι δεν μου πρόσφερε αρκετά και δεν γνώρισα απίστευτους ανθρώπους που μου έδωσαν πάρα πολλά, όπως ένας προπονητής που είχα και αρκετά χρόνια, που ουσιαστικά ήταν και ο δεύτερος πατέρας μου, γιατί με προσέχει και αρκετά και έμαθα πάρα πολλά από αυτόν, ο Κώστας ο Κοντομανόλης, που ήταν και ο πρώτος ουσιαστικά Ολυμπιονίκης της Κοπηλασίας. Έχει κατακτήσει 9 φορές μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Δρόμου, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλούς μαραθωνίους και υπερμαραθωνίους στο εξωτερικό. Δημήτρη, μετά από 8 συμμετοχές στο βάθρο του μαραθωνίου, φέτος για πρώτη φορά δεν πήρες μέρος. Γιατί? Φέτος θα ήταν η 19. Ναι. Φέτος απλά αποφάσισα να κάνω κάποιους χαρακτηριστικούς αγώνες ορεινούς που πάντα πέφτουν κοντά στην Αθήνα και δεν τους έκανα τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε θα πάω και τώρα στις 3 Δεκέμβρη, σε 2 εβδομάδες δηλαδή, στο Σαν Φρανσίσκο, σε έναν αγώνα που υπάγεται στη σειρά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι 75 χιλιόμετρα. Και ήταν ευκαιρία να το τρέξω, γιατί ίσως επικεντρωθώ λίγο περισσότερο στο δρόμο τις επόμενες χρονιές. Αμέσως δηλαδή μετά τον αγώνα στο Σαν Φρανσίσκο. Και νομίζω ότι το βουνό έχει πιο πολύ μέλλον αργότερα, ενώ στον δρόμο καλύτερα να κάνω ό,τι μπορέσω να κάνω τις επόμενες. Πότε ξεκίνησες να τρέχεις διεθνείς αγώνες? Καλά, σαν μαραθώνο δρόμος έτρεχα ούτως ή άλλως. Σαν βουνό. Από περίπου το 2009-2010, κάπου εκεί, άρχισα να κάνω διεθνείς αγώνες, γιατί ήδη έκανα στην Ελλάδα, ήμουν αρκετά καλά όσον αφορά τα αποτελέσματα και κέρδιζα τους πιο χαρακτηριστικούς αγώνες που έχουμε. Οπότε είχε έρθει η ώρα να κάνω και κάποιους εκτός. Υπάρχει κάποιο περιστατικό έτσι που θυμάσαι, είτε με νοσταλγία είτε με φόβο, ένα περιστατικό από κάποιο αγώνα που σου έχει μείνει, κάτι που σε έχει στιγματίσει? Καλά, πολλοί αγώνες με έχουν στιγματίσει και πολλές αποτυχίες έχω, άπειρες. Σαν χαρακτήρας, ίσως είναι και ένας μηχανισμός, ας το πούμε, άμυνας δικής μου,
δεν μπορώ να τα πολυσκέφτομαι όλα αυτά που με καταβάλουν ή ήταν μια αρνητική στιγμή απλά, είτε μετά από ένα άσχημο αποτέλεσμα, αλλά είτε και μετά από ένα καλό, προσπαθώ να το εκμεταλλευτώ θετικά. Είτε να παίρνω όρεξη από μια καλή επίδοση, νίκη ή απλά εμφάνιση, είτε να με πεισμώνει ένα άσχημο αποτέλεσμα. Το μαραθώνιο, πώς προέκυψε το ορεινό τρέξιμο? Ο συνεργάτης μου όλα αυτά τα χρόνια, και ο φίλος μου δηλαδή, ο Νίκος Απολιάς, είναι και ο αρχισυντάκτης του περιοδικού του Runner. Και στα πλαίσια της δημοσιογραφικής κάλυψης του αγώνα του Olympus Marathon, μου μετέφερε τις εντυπώσεις του. Πήγαμε λίγο στο βουνό, έτσι, κάναμε κάποιες προπονήσεις, είδαμε, γνώρισα κάποιους ανθρώπους που ήταν ήδη δρομής ορεινού τρεξίματος. Και αμέσως μου άρεσε, με κέρδισε. Τώρα που προσπαθούσες να πάρεις την πρόκριση για το... Για το Ρίο. Για το Ρίο έχασες αγώνες. Και παρά το γεγονός ότι έχασες αγώνες, ξεκίνησα τα μισά της χρονιάς το ορεινό τρέξιμο, βγήκε με μεγάλη ευκολία πρώτος. Ναι, γιατί είναι κάτι που είναι η δεύτερη φύση μου. Δηλαδή, και να λείπω καιρό, αν είμαι γυμνασμένος όμως, μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτές τις ιδιαιτερότητες του βουνού. Η προετοιμασία βέβαια για το Ρίο στον δρόμο δεν πήγε καθόλου καλά. Δεν ούτε καλά μου πήγε η προπόνηση και προφανώς χρειαζόμουν αρκετό καιρό εκτός ορεινού τρεξίματος για να μπορώ να είμαι το ίδιο αποδοτικός στην άσφαλτο. Οπότε για την επόμενη Ολυμπιάδα που θα προσπαθήσω να το κυνηγήσω, αναγκαστικά το βουνό θα μπει στον πάγο για 2-3 χρόνια. Δηλαδή από το χρόνο θα το αραιώσω αρκετά, θα κάνω μόνο κάποιους πολύ κυρίους αγώνες ελληνικούς. Εάν δω ότι μπορώ να το κυνηγήσω, αλλιώς θα μείνουμε στο βουνό. Και βέβαια το βουνό έχει χρόνια και μέλλον αρκετά. Άρα καταλαβαίνω ότι ένας από τους στόχους σου σαν αθλητής είναι μια συμμετοχή σε Ολυμπιακούς αγώνες. Ναι, αλλά και να μην γίνει, προσπαθήσαμε, γι' αυτό ήμασταν. Δηλαδή είμαι ευχαριστημένος με ό,τι έχω κάνει, γνωρίζοντας ότι προσέγγισα όσο το δυνατόν περισσότερο το καλύτερο που μπορούσα να πάρω από τον εαυτό μου. Αλλά νομίζω ότι ο σκοπός ενός αθλητή που μπορεί να είναι αναγνωρίσιμος στο χώρο του και να μπορεί να επηρεάσει κάποιους, πρέπει να στοχεύει προς τα εκεί. Το πώς θα τους κάνει δηλαδή να το αγαπήσουν ακόμα περισσότερο, να εμπνευστούν περισσότεροι να μπουν στο χώρο. Βλέπουμε κιόλας ότι αν συγκρίνω με τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όχι μόνο από συμμετοχές σε αγώνες, που αυτό είναι η απόδειξη, αλλά και μόνο τον κόσμο που βλέπεις να γυμνάζεται στις γειτονιές της πόλης, έχει εκτοξευτεί. Και το τρέξιμο είναι ο πιο απλός τρόπος, γιατί είναι αποδοτικό, δηλαδή καταλαβαίνεις αμέσως τα ωφέλη στην υγεία σου και στη φυσική σου κατάσταση και είναι και πολύ εύκολο. Πλέον είμαστε σε μια εποχή άμεσης πληροφόρησης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε είναι πολύ εύκολο για κάποιον να δει τι γίνεται γύρω στον κόσμο.